Δεν υπάρχει εκεί κάτι νεότερο. Για λόγους που δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ιστορικό βίας, γιατί όλοι μεταφέρουν την εικόνα ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Για λόγους λοιπόν που δεν μπορούν να εξηγήσουν ούτε τα μέλη της οικογένειας, ούτε άνθρωποι οι οποίοι τους γνώριζαν, γείτονες και φίλοι τους, για ποιο λόγο ο 81χρονος έφτασε στο σημείο να πάρει μια βαριοπούλα και να σκοτώσει μέσα στον ύπνο της την 20 χρόνια νεότερη σύζυγό του. Ήταν ένα πολύ άγριο έγκλημα. Mm-hmm. Και αφού τη σκότωσε, πήγε μετά στην κουζίνα, πήρε ένα μαχαίρι και έκοψε το λαιμό του. Αυτό που αναφέρουν τα στοιχεία του ρεπορτάζ είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πριν 2-2,5 χρόνια νόσησε με COVID και από τότε είχε αποκτήσει διάφορες ιατρικές φοβίες. Είχε πολύ μεγάλο άγχος για την υγεία του. Μάλιστα, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε κάνει και απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα. Η αστυνομία συνδέει τα δύο αυτά μέρη, δηλαδή τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να είχε στην υγεία του με το τελικό τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία δεν έχει άλλη εξήγηση, γιατί όπως σου είπα δεν υπάρχει ιστορικό εδώ ενδογενειακής βίας. Όλοι λένε ότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν είχε προβλήματα. Ούτε κατά το παρελθόν έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες ή έχει αναφερθεί από την πλευρά της οικογένειας ότι γινόταν βίαιος. Βία είχε στρέψει μόνο προς τον εαυτό του, γιατί όπως σου είπα πριν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας. Από εκεί και πέρα, τι ακριβώς ιατρικά προβλήματα υπήρχαν, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει καλά η οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι θα είχαν πάει και σε κάποιους γιατρούς. Αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία της ενδοοικογενειακής και της έμφυλης βίας, το συγκεκριμένο έγκλημα και την αυτοχειρία. Οπότε εκεί δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Είναι μια ιστορία που δεν μπορεί να εξηγηθεί, επαναλαμβάνω, με όρους έμφυλης βίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ιατρικά για ποιο λόγο, πώς δούλεψε το μυαλό του, γιατί να προχωρήσει σε ένα τόσο στιγερό έγκλημα και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει και ο ίδιος. Μάλιστα. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, γιατί τα χτυπήματα ήταν πολύ βία. Και μάλιστα με μια βαριοπούλα που είναι ένα πολύ βαρύ εργαλείο. Σίγουρα, σίγουρα. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα πραγματικά. Από την πλευρά των παιδιών δεν έχει προκύψει κάποια άλλη πληροφορία, έτσι? Όχι, και ο γιος του, ο οποίος βρήκε τους γονείς του, όπως περιέγραψα, τη μητέρα του στο κρεβάτι με το πρόσωπο παραμορφωμένο, νεκρή από τα χτυπήματα, και τον πατέρα του με στα αίματα στην κουζίνα, δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Μάλιστα. Να φύγουμε από αυτό και να πάμε στον 31χρονο, ο οποίος επίσης βρέθηκε νεκρός στη Μεσσηνία. Εκεί είχαμε και συλλήψεις, έτσι? Εκεί υπήρξαν και συλλήψεις. Να σου πω ότι ο 31χρονος, το θύμα, είχε φύγει από τη Σπάρτη για την Κυπαρισία. Μάλιστα. Ήταν παράνομα στη χώρα. Είχε κάνει κατά το παρελθόν κάποια μεροκάματα στις δικές σας περιοχές, στις Αμίκλες και στη Σπάρτη, και έφυγε με ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Στην Κυπαρισία έχει συγγενείς. Η αναγνώριση μάλιστα του πτώματος έγινε από συγγενικό του πρόσωπο που μένει στην Κυπαρισία. Τώρα, εδώ έχουμε μία σειρά από ερωτήματα που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Όπως, γιατί είχε αυτό το μεγάλο ποσό πάνω του? Γιατί ένα ποσό κοντά στα 12.000 ευρώ δεν είναι ένα μικρό ποσό. Σίγουρα. Τι λέει λοιπόν η υπόθεση, τι στοιχεία γνωρίζουμε μέχρι τώρα? Την Κυριακή το βράδυ βρέθηκε σε ένα μπαρ στην Κυπαρισία. Εκεί συνάντησε τους δολοφόνους του. Έναν ομοεθνή του, στην ίδια ηλικία με το θύμα, τον οποίο γνώριζε, αναφέρουν οι πληροφορίες μας, από παλιότερα, τη σύντροφο του ομοεθνή του, μία Ελληνίδα γύρω στα 30, και έναν Ρωμά, 24χρονο. Αυτοί οι τρεις ήταν μαζί παρέα. Πήγε εκεί το θύμα, ενώθηκαν κάποια στιγμή, διασκέδασαν και έφυγαν μαζί με ένα αυτοκίνητο από τον μπαρ. Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από μαρτυρίες, από ανθρώπους που τους είδαν, αλλά υπάρχει και βιντεοειδητικό υλικό.
που φαίνεται ότι μπήκαν και οι τέσσερις μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο και ένα μέρος στις διαδρομές που ακολούθησαν. Τώρα, από το τι έγινε από τη στιγμή που μπήκαν μέχρι το αυτοκίνητο μέχρι που βρέθηκε τη Δευτέρα μεσημέρι προς απόγευμα από έναν άνθρωπο που βγάζει στην περιοχή βόλτα το σκύλο του, θαμένο το πτώμα στην παραλία του Καρτελά και φαινόταν μόνο λίγο το ένα πόδι, η κάλτσα με το ένα πόδι, αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί εκεί και πώς φτάσανε στο φόνο, γιατί και οι τρεις οι οποίοι κατηγορούνται με κίνητρο τη ληστεία ότι σκότωσαν τον 31χρονο δεν έχουν υπολογίσει. Ναι, μεν παραδέχονται ότι διασκέδασαν μαζί του, ότι μπήκαν στο ίδιο αυτοκίνητο, αλλά λένε ότι αυτοί δεν τον σκότωσαν, δεν ξέρουν πώς έφτασε στην συγκεκριμένη παραλία και ποιος τον έχει σκοτώσει. Κίνητρο, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι η ληστεία. Mm-hmm. Αυτό το μεγάλο ποσό που είχε μαζί του. Τα χρήματα δεν βρέθηκαν στην κατοχή του, να υποθέσω, έτσι. Τα χρήματα, ένα ποσό 5.300 ευρώ βρέθηκε πάνω στον ομοεθνή του που κατηγορείται για τη δολοφονία του και τη σύντροφό του, την Ελληνίδα σύντροφό του, τους οποίους έπιασαν στο ζευγολατιό, στο αυτοκίνητό τους, την Τρίτη. Την Τρίτη, γιατί οι πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει η ασφάλεια οδηγούσαν εκεί. Γιατί, όπως σου είπα, αυτά ήταν τα άτομα που διασκέδαζαν μαζί του εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, οπότε, στο ζευγάρι και στο σπίτι του ζευγαριού στην Κυπαρισία βρέθηκε συνολικά το ποσό των 5.300 ευρώ, το οποίο εικάζεται ότι είναι από αυτά τα χρήματα που λίστεψαν. Επομένως, έχουμε τρεις συλλήψεις από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και η γυναίκα και οι άλλοι δύο. Ναι, βέβαια, και κατηγορούνται και οι τρεις για ανθρωποκτονία, από πρόθεση και ληστεία. Τα 12.000 ευρώ δεν έχει εξακριβωθεί αν προκύπτουν από κάποια εγκληματική ενέργεια, από κάποια κλοπή ή όχι. Είναι πολύ καλή η ερώτησή σου. Υποτίθεται ότι αυτά τα χρήματα θα τα έστελνε στη χώρα του, στην Αλβανία. Γιατί δεν ήταν μόνιμος κάτοικος εδώ στην Ελλάδα. Ερχόταν, έκανε κάποια μεροκάματα, έφευγε. Να σου φωτίσω όμως μια πτυχή της ιστορίας που μπορεί να είναι και άσχετη με την υπόθεση, αλλά να έχει κάποια αξία. Ο ομοεθνής του, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία και για τη ληστεία, το καλοκαίρι, στις 13 Αυγούστου συγκεκριμένα, είχε συλληφθεί από την δίωξη ναρκωτικών Καλαμάτας με 700 γραμμάρια χασίς. Δεν λέω ότι συνδέεται με τη δολοφονία. Δείχνει όμως, ίσως να δείχνει κάτι. Επίσης, ο Ρωμά, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τους άλλους δύο και συνελήφθηκε αυτός με ένταλμα και σήμερα μάλιστα σε μισή μία ώρα από τώρα θα παρουσιαστούν στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της Κυπαρισίας. Βέβαια, σήμερα δεν λένε οι πληροφορίες ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία, γιατί θα ζητήσουν προθεσμία για τη Δευτέρα, ώστε να ενημερωθούν και οι δικηγόροι για τη δικογραφία. Ο 24χρονος Ρωμά, ο οποίος κατηγορείται και αυτός, είπαμε, για ανθρωποκτονία και ληστεία, είναι ένα άτομο που έχει και αυτός ποινικό παρελθόν για διαρρήξεις και κλοπές. Μάλιστα. Πριν από λίγο μας ήρθε και το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομίας για τον 24χρονο, ο οποίος είναι και η τρίτη σύλληψη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Μάλιστα. Νικολέτα, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, ήταν δυσάρεστα αυτά που κληθήκαμε να συζητήσουμε σήμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε. Και εγώ. Σας να είσαι καλά. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ενημέρωση Fly 89,7.